Σας ακούω καθαρά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να μέσα σας ρωτήσω κατά πόσο σας ικανοποιεί η χθεσινή εικόνα της Βουλής. Σίγουρα οι συνθήκες υπό τις οποίες έχει διεξαχθεί η χθεσινή συνεδρία δεν ήταν το ότι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρχει. Λόγω των μέτρων για την ατομική προστασία χρειάστηκε να μπούμε κατά ομάδες, κατά δεκαεννιάδες μέσα στην Ολομέλεια. Πρώτα υπάρχει μια παρτία και ακολούθως ένας-ένας οι συνάδελφοι βγήκαμε έξω για να ψηφίζουν ένας-ένας οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Φυσικά αυτό ήταν το λιγότερο. Οι δυσκολίες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο είναι τεράστιες. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε όλοι μας, και αυτό είναι ένα μήνυμα που το λέμε όλοι, για την αυτοπροστασία μας, που ταυτόχρονα προφυλάσσουμε και τους συνανθρώπους μας από αυτή την επιδημία, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα και να περάσει αυτή η πανδημία όσο γίνεται με τα λιγότερα δυνατά θύματα. Μάλιστα. Και κύριε Μουσούτα, το Δίκο χτες υπερψήφισαν τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί. Παρακαλώ, εξηγήστε μας το σκεπτικό του κόμματος σας. Καταρχήν, χθες ένα νομοσχέδιο είχαμε ενώπιό μας. Να θυμίσω ότι το δεύτερο, με δική μας πρωτοβουλία και του ΑΚΕΛ μετέπειτα, ζητήθηκε η αναβολή της συζήτησης του άλλου νομοσχεδίου, διότι χρειάζομαστε περαιτέρω επεξεργασία, περαιτέρω διαβουλεύσεις, περαιτέρω επεξηγήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και τον Κεντρικό Τραπεζίτη για το περιεχόμενό του. Έτσι, εχθές ενώπιον μας είχαμε και έχουμε ψηφίσει, πολύ σωστά έχετε αναφέρει, το νομοσχέδιο που αφορούσε την αναστολή, όπως έμεινε να λέγεται, την αναστολή των δόσεων για τα δάνεια του κόσμου που είναι εξυπηρετούμενα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό το νομοσχέδιο που πλέον είναι νόμος προνοεί ότι όποιος δανειολήπτης έχει δάνειο το οποίο είναι εξυπηρετούμενο και λόγω των συνθηκών θέλει να ανασταλούν οι δόσεις για 9 μήνες, μπορεί με μια απλή αίτηση να αιτηθεί στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται και να ζητήσει αυτή την αναστολή. Τι σημαίνει όμως αυτή η αναστολή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Εάν η δόση μου, παράδειγμα, ήταν 1.000 ευρώ, στην οποία δόση περιλαμβάνεται και η μάνα, όπως λέμε, αλλά και ο τόκος, όλο αυτό αναστέλλεται για 9 μήνες. Πότε θα πληρωθεί? Με βάση αυτά που γράφει η νομοθεσία, η πληρωμή αυτών των δόσεων που αναστέλλονται θα γίνει είτε κατανέμοντας αυτές τις 9 δόσεις στο υπόλοιπο του δανείου, είτε στο τέρος του δανείου επιμικρύνοντας το δάνειο κατά 9 μήνες. Προκύπτουν κάποια άλλα έξοδα? Βεβαίως προκύπτουν. Προκύπτουν τα έξοδα του ανατοκισμού λόγω της μεταφοράς. Αυτά τα έξοδα του ανατοκισμού είχαμε στις συζητήσεις πριν πάμε στην Ολομέλεια ζητήσει όπως αναλυφθούν από τις τράπεζες ή από το κράτος. Δυστυχώς οι απαντήσεις ήταν αρνητικές, ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις τράπεζες όσον αφορά τις τράπεζες, ενώ το κράτος είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το πράγμα. Όμως παρέπεμψε στην άλλη νομοθεσία που δεν ήταν στην Ολομέλεια, ότι μπορούν να γίνουν δάνεια σε αυτούς που εξυπηρετούν τα δάνεια τους με χαμηλό, πολύ χαμηλό επιτόκιο για να πληρωθούν αυτά. Εμείς κρίναμε ότι με αυτό που είχαμε ενώπιό μας, και να πω ότι για να καταλήξει σε αυτή τη μορφή έγιναν 2 συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών και άλλες 2 τηλεδιασκέψεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, στις οποίες έχουν βελτιώσει την όλη εικόνα του νομοσχεδίου κατά κάποιο βαθμό. Αυτό όμως είχαμε ενώπιό μας.
Το δίλημα που είχαμε χθες μπαίνοντας στη Βουλή ήταν υπάρχει ένα κυβερνητικό και το τονίζω νομοσχέδιο. Εάν ψηφιστεί θα γίνουν όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Αν δεν ψηφιστεί σημαίνει ότι ο κάθε ένας μας που μέχρι σήμερα ήταν δανειολήπτης συνεπής, εάν λόγω της κρίσης δεν μπορεί να πληρώνει πλέον τις δόσεις του, πολύ σύντομα θα μπει στη λίστα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μεταξύ των δύο κρίναμε με αυτά που είχαμε ενώπιό μας ότι ήταν πιο ωφέλιμο για τον κόσμο να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο και θέματα όπως αυτό του ανατοκισμού που ανέφερα θα προσπαθήσουμε, όπως αντιλαμβάνουμε προσπαθούν και άλλα κόμματα, να έχει μια αίσια κατάληξη. Και ποια είναι η αίσια κατάληξη? Επιτέλους οι τράπεζες, για τις οποίες υπάρχει τεράστια δυσπιστία για τον τρόπο συμπεριφοράς τους από τον κόσμο, να δείξουν μια φορά ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να κάνουν τη δική τους εισφορά, συνεισφορά, όχι εισφορά, σε αυτό που λέμε κρίση, την οποία έχουν υποστεί όλοι, και αυτοεργοδοτούμενοι και εργοδότες και εργοδοτούμενοι και όλος ο κόσμος. Άρα οι τράπεζες θεωρώ ότι, το οποίο είναι δικαίωμα τους για να το ξεκαθαρίσουμε, θεωρώ ότι οφείλαν σε αυτή τη στιγμή να δείξουν μια ανθρώπινη προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Όμως επειδή ακούγονται πολλά για αυτό το θέμα, θα έλεγα κάποιοι θυσίασαν για το που θα μπει ο τόκος, αν θα μπει κατά τη διάρκεια του δανείου ή αν θα μπει στο τέλος, θυσίασαν το να μην γίνει οτιδήποτε, και είναι αυτό που πρέπει να εξετάσουμε σήμερα. Έπρεπε με τα ελαττώματα του, με τα μειονεκτήματα του, να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, ή έπρεπε να αφήσουμε τα πράγματα να πάρουν μια πορεία που ξέραμε πού θα καταλήξει? Εμείς κρίναμε ότι ήταν πιο σωστό να κάνουμε το δεύτερο. Παρεπιπτόντως, ακούοντας ένα άλλο σταθμό πριν λίγο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, φαίνεται ότι στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί σε λίγο, και τονίζω το φαίνεται, αυτή ήταν η πληροφορία, ότι τελικά θα αναφέρεται μέσα στο διάταγμα ότι αυτές οι δόσεις θα είναι με επιμήκυνση του δανείου. Αυτά είναι όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό. Πέραν αυτού του νομοσχεδίου υπήρχε και μια σειρά άλλων 11 νομοσχεδίων, 10 που ψηφίσαμε και ένα που εκκρεμεί, τα οποία τα 10 ήταν ομόφωνα και αφορούσαν κυρίως μέτρα για στήριξη εργαζομένων, εργοδοτών, αυτοτελώς εργαζομένων, τι γίνεται με τις άδειες, υποχρεωτικές άδειες του εργατικού προσωπικού, τις ειδικές άδειες ασθενείας, το ειδικό ανεργιακό επίδομα, τι θα γίνει με το ΓΕΣΥ, τι θα γίνει με το ΦΠΑ, όλα αυτά που ομόφωνα, και συγχαίρω όλα τα κόμματα γι' αυτό, ψηφίστηκαν από τη Βουλή στην προηγούμενη συνεδρία. Στο δεύτερο πακέτο υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Είναι σεβαστό να υπάρχουν διαφορές. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να λέμε το ίδιο πράγμα. Αυτό που οφείλουμε όμως είναι να μην δυναμητήσουμε την ατμόσφαιρα, να μην χωρίσουμε τον κόσμο, να εξηγήσουμε, εφόσον είναι δεδομένο κάτι πλέον, τι σημαίνει με πραγματικές πληροφορίες, τι σημαίνει τον κόσμο, και να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η άσχημη κατάσταση που επικρατεί να μας αγγίξει όσο γίνεται λιγότερο. Διότι κατά την προσωπική μου άποψη τα δύσκολα έπονται. Αυτή είναι η αρχή, και όταν θα συζητάμε έστρα από ένα μήνα για μέτρα, εάν παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα, αυτά που έχουμε τώρα είναι παρονυχίδες. Κύριε Μουσούτσα, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δούμε, τα δύσκολα έπονται. Αυτό είναι δεδομένο, και νομίζω μόνο κάποιος όταν ανεθελοτυφλεί δεν θα το δει το πράγμα.
Αλλά υπάρχει ένας αντίλογος. Και εγώ βασικά είμαι εδώ για να μεταφέρω τον αντίλογο για να γίνει η συζήτηση. Βεβαίως. Συζήτηση ο καλύτερο πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο, αν θέλετε, επιχείρημα όσων διαφωνούν μαζί με εσάς, είναι ότι, με εσάς όχι εσάς προσωπικά, ενώ με την θέση που εκπροσωπείτε, είναι ότι στις 11 άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Και παρακαλώ στο control, αν είναι να έχουμε στην οθόνη για να μπορέσει ο κ. Μουσούτσα να δει, αν τυχόν δεν το έχετε δει, έχουν πάρθει κάποια μέτρα συγκεκριμένα στην παραχώρηση, αν θέλετε, οικονομικής βοήθειας απευθείας από το κράτος. Και εγώ, ως ιδιοκτήτης μια μικρή επιχείρηση. Ας το μεταφέρω έτσι με προσωπικό, αν θέλετε, συμφέρον σε εισαγωγικά. Με ποια λογική μια μικρή επιχείρηση ή ένας αυτεργοδοτούμενος θα πάει να δανειστεί αυτή τη στιγμή για να πληρώνει τα τρέχοντα του έξοδα, και με ποια λογική να έρθω εγώ, μια μικρή επιχείρηση ή ένας αυτεργοδοτούμενος, γιατί ως αυτεργοδοτούμενος δεν ακούσα σχεδόν τίποτε από κανένα, να έρθω να αντικαταστήσω το κράτος πρόνοιας, το οποίο κράτος πρόνοιας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή στην ουσία το κράτος έρχεται τώρα και λέει τι, πηγαίνετε να δανειστείτε, αντικαταστήστε με εμένα ως κράτος πρόνοιας για να αντέξουμε να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Βασικά το μεταφέρω έτσι κάπως, αν θέλετε, λαϊκά για να μπορέσετε να το σχολιάσετε. Κατανοητό. Καταρχήν κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αν μια χώρα μπορεί να δώσει το 100% ή το 95% ή το 80% είναι θέμα σίγουρα των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν. Η δική δηλαδή μας χώρα... Συγγνώμη, εμείς δεν δίνουμε καθόλου. Εμείς δεν πάμε να δανειστούμε για να πληρώσουμε. Όχι. Ένα λεπτό. Έχουν εγκριθεί το ειδικό ανεργειακό επίδομα που είναι 60% του μισθού. Αν θυμάμαι καλά, και είναι μέσα στα πρώτα μέτρα που έχουν εγκριθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους αυτοτελώς εργαζομένους. Έχουν εγκριθεί αναστολή πληρωμής διάφορων τελών και φόρων που κάθε ένας μας ήταν υποχρεωμένος κάθε τέλος του μήνα ή της τριμηνίας να πληρώσει. Άρα μπορεί να μην του δόθησαν λεφτά, αλλά σταμάτησε, τον σταματά από το να ξοδέψει αυτούς τους σκοπούς. Ο κάθε χώρα ήβρε το δικό της τρόπο να το χειριστεί. Μάλιστα. Τώρα, οι δυνατότητες του κάθε κράτους είναι διαφορετικές. Μακάρι να έχει τη δυνατότητα το κράτος μας και να πληρώσει 100% όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ένα. Δεύτερον, φαίνεται ότι το κράτος μας κρατά, να το πω στην καθομιλουμένη, πισινή για τα πιο δύσκολα που θα έρθουν. Διότι προηγουμένως ανάφερα, έπονται πιο δύσκολες στιγμές και ίσως θα πρέπει να κρατούμε κάποια λεφτά ή κάποιες σχέδια που υπάρχουν για τις πιο δύσκολες εποχές που δεν είναι μακριά, είναι κοντά μας. Αυτή η ερώτησή σας όμως δεν θα έπρεπε να υποβληθεί σε μένα. Αυτά καθορίζονται από την κυβέρνηση εκάστου κράτους. Η Βουλή είχε ενώπιον της κάποιες εισηγήσεις από την εκτελεστική εξουσία. Έκανε εισηγήσεις κατά τις συζητήσεις που έχουν γίνει, πάρα πολλές. Κάποιες υιοθετήθηκαν, κάποιες όχι από την εκτελεστική εξουσία. Από εκεί και πέρα η ευθύνη, και δεν το λέω με κακή έννοια η ευθύνη, είναι στην εκτελεστική εξουσία να φέρει πίν επιδότηση 80% του μισθού αν μπορεί ή 70% ή 60%. Αν με ρωτήσετε ίδιες και εσείς σίγουρα θα λέγατε εγώ προτιμώ να είναι 100%. Όλοι μας προτιμούμε. Έχει τη δυνατότητα το κράτος, αν την έχει να τα δώσει. Όμως θα πρέπει να προσέξει να υπάρχει και μαξιλαράκι και για την επόμενη μέρα που, επαναλαμβάνω, φαίνεται όπως πάντα πράγματα θα είναι πιο δύσκολη, μιλώ από οικονομικής πλευράς, διότι ακόμα και πολύ σύντομα να λήξει το θέμα με την πανδημία, οι παρενέργειες οικονομικές είναι τεράστιες και θα ζούμε τους επόμενους μήνες. Είμαστε τουριστική χώρα. Περιμένουμε να έχουμε τουρισμό στην Κύπρο το καλοκαίρι? Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε. Άρα ξεκινάει η αλυσίδα ότι εφόσον η κύρια πηγή εσόδων μας θα είναι μηδενική ή πολύ χαμηλή, η αλυσίδα προχωρά σε διάφορες άλλες εργασίες και ο κύκλος της διακίνησης των χρημάτων θα είναι χαμηλός. Άρα πρέπει να μην δώσουμε όλα τα όπλα, όλα τα πυρομαχικά μας τώρα, να κρατήσουμε και εφεδρίες για παρακάτω.
Τώρα αν συμφωνώ, αν το κράτος δικαίου μας είναι σωστό ή όχι, που αυτό δεν το συζητούμε μόνο τώρα, το συζητούμε και σε καλύτερες συνθήκες, ενώ πριν την πανδημία, ναι, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ναι, θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούσαν να δουλεύουν σε συνθήκες καλύτερες. Τώρα που ήρθαν τα χειρότερα, ναι, αυτές οι ομάδες πλήγονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Μουσιώτη, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, αλλά ισχύει πλέον αυτό που... Άστε καλά και ευχαριστούμε. Ξέρετε, ισχύει αυτό, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο την κατάσταση, ισχύει αυτό που λέμε στα χωριά, μακριά και αγαπημένοι πλέον, έτσι όπως έγινε. Ναι, και ουδέν κακό να μιλιές καλού. Βρήκαμε την τεχνολογία όλοι μας ξαφνικά να μπορούμε να επικοινωνούμε όσοι δεν το κάναμε προηγουμένως και να έχουμε μια πιο άμεση πληροφόρηση. Καλή επιτυχία και στις δικές σας τις δουλειές και όλοι μαζί μένουμε σπίτι για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ιό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.